Σώστε την τροφή, προτρέπει η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, που μετέτρεψε κακοποιημένα φρούτα και λαχανικά σε 5.000 μερίδες λαχανόριζο, σπανακόριζο και πρασόριζο και τις μοίρασε μαζί με 2,5 τόνους μανταρίνια σε εκδήλωση στο κέντρο της πόλης. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που κάνουμε. Κάτι αντίστοιχο κάναμε και πέρυσι, τέτοια εποχή. Βέβαια με λιγότερες δυνατότητες, με λιγότερο κόσμο, με λιγότερη συμμετοχή. Φέτος έχει διευρυνθεί αυτό με τους συνεργάτες μας που δημιουργήσαμε όλο αυτό το δίκτυο. Ωστόσο το μεγάλο ενδιαφέρον δεν είναι οι 5.000 μερίδες που μεράζουμε σήμερα και μεράσαμε πέρυσι. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι σε 8 μήνες που δούλεψε το πρόγραμμα στην Κεντρική Αγορά μεράσαμε πάνω από 450.000 μερίδες σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Και ο στόχος για το 2019 είναι να ξεπεράσουμε το 1,5 εκατομμύριο. Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Επαγγελματιών Παραγωγών, κοινωνικά παντοπολία Δήμων και ένα δίκτυο εθελοντών από 50 φορείς και συλλογικότητες της πόλης, η Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης υλοποιεί από τον Απρίλιο του 2018 πιλωτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων με διαλογή, ανάκτηση και αξιοποίηση τροφίμων από αναξιοποίητα αγροδιατροφικά προϊόντα των εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Ήδη το δίκτυο συνεργατών μας έχει ανέβει από 30 φορείς που ήταν πέρσι, που ερχόταν και παίρνανε τα τρόφιμα από εκεί πέρα. Φέτος έχουν ξεπεράσει τους 55 και συνέχεια ανεβαίνει. Αυτοί είναι που έρχονται σε επαφή με τις 10.000 ευπαθείς συμπολίτες μας μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε και αυτό το νούμερο θα ανέβει, όπως επίσης και θέλουμε και μία στήριξη των φορέων της πόλης των πολιτών για να δημιουργήσουμε την υποδομή να μπορέσει να πολλαπλασιάσει τα αποτελέσματα. Στην εκδήλωση που έγινε στο Άγαλμα Βενιζέλου, εκτός από τις ζεστές μερίδες φαγητού και τα μανταρίνια, μοιράστηκαν στους περαστικούς και βαζάκια με μαρμελάδα μανταρίνι από ανακτημένα φρούτα που έφτιαξαν ειδικά για τη δράση κοινωνικοί φορείς, καθώς και στολίδια από αλατοζύμι που έγιναν από αλεύρι που βρισκόταν σε τρύπιες συσκευασίες. Μία υπέροχη δράση στο κέντρο της πόλης με πρωτοβουλία και διοργάνωση της ΚΑΘ, της αγοράς της Θεσσαλονίκης της Κεντρικής. Από την πρώτη στιγμή και στο γραφείο του Πρωθυπουργού αγκαλιάσαμε την ιδέα και την προσπάθεια και τώρα το ΕΜΑΘ συμμετέχει ως ένα συνδιοργανωτής και στηρίζει αυτή την πολύτιμη προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι της αγοράς. Το μήνυμα είναι πολλαπλό. Είναι πρώτα απ' όλα μήνυμα αλληλεγγύης, ειδικά αυτές τις μέρες, αλλά κυρίως είναι μήνυμα αλλαγής τρόπου ζωής. Τα τρόφιμα που είναι βρόσιμα, που δεν πρέπει να πεταχθούν, πλέον είναι χρήσιμα και μπαίνουν στο σπίτι του πολίτη που τα έχει ανάγκη. Από εδώ και πέρα θα πάρουμε και όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου αυτό να γίνει ένας μόνιμος θεσμός, να συνεχίσει την πόλη και έτσι καλούμε και σήμερα όλους τους φορείς να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Αυτή. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Στόχος είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία.